Καλημέρα. Καλημέρα. Να καλημερίσουμε και τον κύριο Κοτσιφάκη, Γενικό Γραμματέα της Αλουμέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Βλέπετε έτσι που λένε. Την κυρία Ρεπούση, βουλευτή της Δημάρχου, έκανε μια ενδιαφέρουσα νομίζω ομιλία γύρω από το ζήτημα που θα συζητήσουμε. Και να, κύριε Κοτσιφάκη, να σας πω, πριν δούμε και την ουσία, μάλλον την ουσία του θέματος, αλλά να σας πω ότι μου έλεγε χτες εκπαιδευτικός. Όχι μέσα στις εξετάσεις απεργία. Θα χάσουν. Να σας το πω έτσι ευθέως. Ναι. Όχι μέσα στις εξετάσεις απεργία, θα χάσουν. Διότι απέναντι έχετε όλη τη χώρα. Μαθητές, γονείς, εδώ κτλ. Δεν το σκέφτεστε. Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα πρέπει να συζητήσουμε την ουσία, το πρόβλημα και μετά να δούμε. Αλλά επειδή υπάρχουν πολλοί τρόποι να αντιμετωπίσουμε. Γιατί πάντα ξέρετε τι γίνεται, όταν γίνεται μια μεγάλη κινητοποίηση των εκπαιδευτικών, ναι. Μικρή ή μεγάλη θα λέγαμε, ναι. Πάντα περιοριζόμαστε και λέμε, α, να ανοίξουν τα σχολεία, να γίνει συζήτηση. Καμία συζήτηση δεν γίνεται με ανοιχτά σχολεία. Καμία συζήτηση δεν κάνει το Υπουργείο Παιδείας. Να σας πω το παράδειγμα που δείχνει και το πρόβλημα. Την Τετάρτη συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Παιδείας. Για διάφορα, εκείνος μας κάλεσε. Ποια είναι τα. Βάλαμε τα ζητήματα του ωραρίου, αυτά που γράψαν οι εφημερίδες για το κλείσιμο σχολείων. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Δεν μπορώ να διαψεύσω τίποτα. Το γράφω εφημερίδες, εγώ τι να κάνω. Μάλιστα. Αυτό ήταν το στυλ, ας πούμε, των απαντήσεων. Την επόμενη μέρα κατέθηκε το νομοσχέδιο. Ναι. Το πρόβλημα λοιπόν σήμερα είναι ότι η κυβέρνηση επέλεξε με δική της ευθύνη την περίοδο και μάλιστα τη μέρα που κλείσαν τα σχολεία. Ακριβώς για να περάσει όλα αυτά τα μέτρα. Και δεν είναι μόνο το ωράριο. Ελπίζω να έχουμε χρόνο να πούμε όλα. Ό,τι μέτρα υπάρχουν. Γιατί και το ωράριο συνδέεται όμως και το μοντέλο. Όλα συνδέονται. Όλα συνδέονται μεταξύ τους. Όλα συνδέονται μεταξύ τους. Μάλιστα. Να το συζητήσουμε λοιπόν επί της ουσίας. Η Δημοκρατική Αριστερά υποστηρίζει τις αλλαγές ή υπό όρους. Και θα ήθελα και τη γνώμη σας για την απεργία μέσα στις εξετάσεις. Πριν μπούμε στην ουσία της κουβέντας. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει απεργία μέσα στις εξετάσεις. Και γενικά θέλουμε τα σχολεία ανοιχτά, φυσικά με διάλογο, ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, στο Υπουργείο Παιδείας, στους γονείς, στα πολιτικά κόμματα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζουμε την απεργία μέσα στις εξετάσεις. Να ξεκινήσουμε δηλαδή από το εύκολο. Να πάμε στα πιο δύσκολα. Γιατί άκουσα την ομιλία σας, κύριε Ρεπούση, που ήταν και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Όχι, δεν ήταν. Εμείς είχαμε μια συνολική αντιπρόταση στην πρόταση του Υπουργείου για την αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών. Τι λέει το Υπουργείο? Λέει, έχω κενά στα σχολεία. Πώς μπορώ να καλύψω αυτά τα κενά? Αυξάνοντας 2 ώρες το ωράριο των εκπαιδευτικών. Μάλιστα, λέμε εμείς. Θέλουμε να έχουμε κενά στα σχολεία. Έχουμε. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Έχουμε κενά και θέλουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό θα πούμε. Λοιπόν, έχουμε κενά. Δεν θέλουμε να έχουμε κενά. Και λέμε ως Δημοκρατική Αριστερά ότι αν είναι να επιλέξουμε ανάμεσα στα κενά των σχολείων και στην αύξηση του ωραρίου, θα επιλέξουμε την αύξηση του ωραρίου. Ας δούμε όμως από πιο κοντά το πρόβλημα. Και πάμε να δούμε το πρόβλημα. Έχουμε κενά, ναι. Γιατί έχουμε κενά? Δεν φτάνουν οι εκπαιδευτικοί που έχουμε στα σχολεία? Μήπως δεν έχουμε καλή κατανομή εκπαιδευτικών? Μήπως δεν έχουμε καλή κατανομή? Μήπως έχουμε πάρα πολλές αποσπάσεις? Έγιναν φέτος, κύριε Λυριτζή, γύρω στις 4.500 αποσπάσεις εκπαιδευτικών εκτός σχολείων, σε φορείς και σε γραφεία. Κόμματα. Έτσι. Βουλευτές, κεντρική διοίκηση. Κεντρική διοίκηση. Πολιτικά κόμματα, αρχιεπισκοπή, βουλευτές. Είναι μεγάλος αριθμός. Πολύ... Φέτος κάνουν εκπαιδευτική τις αποσπάσεις. Ένα λεπτό. Αλλά να τοποθετηθείτε, κύριε Κοτσιφάκη, εσείς ως συνδικαλιστικό όργανο, γιατί δεν έχω ακούσει να λέτε κάτι. Δεν τις κάνει η ΟΛΜΕ τις αποσπάσεις. Λοιπόν, όχι, εγώ δεν κατηγόρησα την ΟΛΜΕ. Δεν κατηγόρησα την ΟΛΜΕ. Αυτός που τις κάνει είναι το Υπουργείο Παιδείας. Ναι, το Υπουργείο Παιδείας. Απλώς θέλω και από εσάς. Είστε μέλος της επιχείρησης. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον. Τώρα θα σας πω το εξής, ότι εμείς ως Δημοκρατική Αριστερά από την αρχή της χρονιάς βγάλαμε ανακοίνωση ως τομέας παιδείας και είπαμε ότι η θέση των εκπαιδευτικών είναι στα σχολεία, στις σχολικές τάξεις και όχι στα γραφεία. Και αντιταχθήκαμε με όλο αυτό το κύμα των αποσπάσεων που γίνεται από την αρχή της χρονιάς. Λέμε λοιπόν τώρα σε σχέση με το ωράριο. Πρώτα, να δούμε να επιστρέψουν οι εκπαιδευτικοί που είναι στα γραφεία. Ναι. Δεύτερον, οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί από πίσδε σε πίσδε και πάρα πολλοί είναι στα αστικά κέντρα, να κάνουν το ωράριό τους. Γιατί έχουμε πολλούς εκπαιδευτικούς που δεν συμπληρώνουν ωράριο στα σχολεία. Μάλιστα. Τρίτον, λέμε να υπάρξουν δεύτερες και τρίτες αναθέσεις μαθημάτων ή αξιοποίηση των δεύτερων πτυχίων που έχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί. Και τελικά, αν προκύψει ανάγκη για αύξηση ωραρίου, αυτό να γίνει
Ξέρετε, κύριε Λυριτζή, από 0 έως 6 χρόνια. Λέτε να διευρυνθεί, να διευρυνθεί, να γίνει 10 στις 21 ώρες, ναι. Έτσι ώστε. Γιατί το λέμε όλο αυτό? Γιατί αναγνωρίζουμε ότι ο εκπαιδευτικός, αυτό που λένε 21 ώρες διδάσκει, δεν είναι ότι δουλεύει 21 ώρες. Και αυτό πρέπει να το πούμε στους πολίτες, να το καταλάβουν. Ναι, δεν είναι 21 ώρες. Γιατί η πολιτεία αναγνωρίζει ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να διορθώσει. Πρέπει να προετοιμαστεί, πρέπει να δει τους γονείς, πρέπει να κάνει κάποιες άλλες ασχολίες μέσα στο σχολείο. Δηλαδή αυτό θα το φανταστείτε επί δύο. Άρα θέλουμε να κρατηθεί όσο γίνεται το ωράριο, ακριβώς για να δώσουμε τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να ασχοληθεί και με τα άλλα πολύ σημαντικά που έχει να κάνει ως εκπαιδευτικός. Να μου πείτε, τα κάνουν όλοι? Όχι, αλλά πρέπει να τα κάνουν. Μάλιστα. Για να έχουμε καλά σχολεία. Κρατήστε σε μια πρώτη τοποθέτηση αυτό. Δεν είπα εγώ τίποτα. Αλλά όχι, λέω στην κυρία Ρεπούση να το κρατήσουμε. Και ναι. Για να μην διακόψω τον κύριο Κοτσουφάκη στα 30 δευτερόλεπτα και φορά. Okay, και ένα διάλειμμα και θα ξεκινήσουμε με εσά. Ναι. Ελάτε. Επιστρέφουμε λοιπόν στη συζήτηση που ανοίξαμε γύρω από τα, εγώ θα λέγα, ευρύτερα εκπαιδευτικά. Το μοντέλο οργάνωση του σχολείου. Κύριε Κοτσουφάκη, έχουν τεθεί λοιπόν ορισμένα ζητήματα που αφορούν και στο ωράριο των εκπαιδευτικών, αλλά και στι μετακινήσει του, στι μεταθέσει του, στι μετατάξει του κτλ. Δηλαδή. Και στη συγχωνεύση των σχολείων, εννοείται. Είναι ευρεία η γκάμα του θέματος, να το πω έτσι. Αλλά να σας θέσω μια ερώτηση. Λέει, ας πούμε, ένας, γιατί να είμαστε υπέρ ενός απαράδεκτου καθεστώτος όπως είναι οι ορομίσθιοι, έτσι, με εκπαιδευτικούς οι οποίοι πληρώνονται άθλια, με σχέσεις εργασίας άθλιες, με μαύρη ταλαιπωρία από σχολείο σε σχολείο, με αβεβαιότητα, ανασφάλεια κτλ. Και να μην δουλέψει παραπάνω ο καθηγητής που είναι τώρα, να καλύψει την ανάγκη αυτή, να έχει άμεση σχέση με την τάξη που ορομίσθιος δεν την έχει. Και να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Θέλω να πω καταρχήν ότι δεν είναι μόνο το θέμα του ωραρίου. Ναι. Εντέχνως το Υπουργείο Παιδείας έχει ρίξει την κουβέντα εκεί. Είναι το θέμα των δαπανών. Και ξεκινάω από εκείνη βασικό που αυτό επηρεάζει τα πάντα. Πριν από 2 μήνες περίπου, πέρασε από τη Βουλή μια αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου που έλεγε ότι θα κάνουμε και άλλες περικοπές στην εκπαίδευση. Και είχα φτάσει το 2016 να έχουμε κάνει 47% περικοπές από το 2009. Όταν ήδη το 2009 ήμασταν τελευταίοι στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ωραία. Αυτό έχει επίπτωση σε όλα όσα συζητήσαμε. Το οργανωτικό μοντέλο είναι πάντα συνδυασμένο με τις δαπάνες. Είναι. Είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει. Εντάξει. Το συζητάμε. Αυτό τι είχα φέρει τώρα. Ναι. Συγχωνεύσεις σχολείων. Έγιναν καταργήθηκαν 1000 σχολεία πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια πριν 2 χρόνια από την κυρία Δημητοπούλου. Φαίνεται ότι πάμε τώρα σε καινούριες συγχωνεύσεις. Ήδη αναγκαίρθηκε μέσα από τις εφημερίδες. Αυτό θα οδηγήσει. Οδήγησε σε τάξη, ας πούμε, των 50 ατόμων. Γιατί λέγατε θα γίνουν συγχωνεύσεις και θα φτάσουν τάξη 40 οδήγησε. Και 50 ατόμων. 50 δεν οδήγησε, τέτοιο. Γιατί υπήρχαν διστάσεις. Γιατί είχαν σχεδιάσει πολύ περισσότερες καταργήσεις συγχωνεύσεις, οι οποίες απετρέψαμε με το μπάλι μας. Αλλά οδήγησε όμως σε τμήματα μέχρι και 30 μαθητές, 28 μαθητές. Στην Αττική, αν θυμάμαι καλά, περίπου το 25% ήταν πάνω από 25 μαθητές. Έχουμε όμως και τμήματα με 15. Εντάξει, έχουμε. Μα όταν, κοιτάξτε, η εκπαίδευση Φτάνω δεν... Φτάνω 28, το μοιράζουμε στη μέση. Έτσι είχα γίνει. Έτσι, μα, ναι, όταν λέμε 25, εννοούμε το ανώτερο όριο. Ποιο είναι το ανώτερο όριο. Όταν λέμε 30, εννοούμε ποιο είναι το ανώτερο όριο. Πάντα ο αριθμός καθορίζει το ανώτερο όριο, που σημαίνει μόλις ξεπεράσει, το τμήμα χωρίζει. Το θέμα του ωραρίου. Καταρχήν το θέμα του ωραρίου, έτσι ισχύει σε όλο τον κόσμο. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ένα διδακτικό ωράριο. Έτσι, που είναι περίπου αυτό που ισχύει και στην Ελλάδα. Είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης και του χώρου του ΟΣΑ. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο στην Ελλάδα. Δεν δουλεύουμε λιγότερο, όπως μας λένε. Και να διευκρινίσουμε, αυτό είναι το εκπαιδευτικό ωράριο. Μιλάμε πάντα για το εκπαιδευτικό ωράριο, τις διδακτικές ώρες, τις ώρες που διδάσκεις. Όχι τις ώρες που πρέπει να είσαι στο σχολείο. Αυτό θέλει προετοιμασία πριν και θέλει και επεξεργασία μετά. Που σημαίνει η έκθεση της UNESCO που είχε κατατεθεί από τον κύριο Κακλαμάνη στο 1566, το 1985, έλεγε ότι μία διδακτική ώρα ισοδυναμεί με 3 διοικητικές. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε παράλληλα το διάταγμα για τις υποχρεωτικές μετακινήσεις. Δηλαδή, κοιτάξτε, αυξάνει το ωράριο. Αμέσως εκπαιδευτικοί βγαίνουν υπεράριθμοι. Ένα αυτό. Οι υπεράριθμοι λέει θα μας λείπουν. Αφού υπάρχουν λήψεις. Εκεί, κοιτάξτε, επειδή στη δεύτερο βάθμια. Εγώ την Ολμέντε να ακούω κάθε χρόνο και έχει δίκιο που το λέει. Ακούστε. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί που λείπουν. Επειδή στη δεύτερο βάθμια εκπαίδευση δεν είναι. Δεν μπορεί ο φιλόλογος να κάνει μαθηματικά και ο μαθηματικός να κάνει τεχνολογία. Σωστό. Σημαίνει ότι κάπου θα έχουμε κάλυψη κενών μετά του ωραρίου, όντως, και κάπου θα έχουμε υπεραριθμίες. Τι γίνεται με τις υπεραριθμίες τώρα? Φτιάχνει προεδρικό διάταγμα η κυβέρνηση και λέει θα σε πάω οπουδήποτε σε όλη τη χώρα. Δηλαδή, περιπλανόμενος φαντάρος εκπαιδευτικός. Δηλαδή, καταστρέφονται οι οικογένειες, καταστρέφονται τα πάντα. Ένα αυτό.
Δεύτερο, θα είναι μία πηγή για τις απολύσεις στο δημόσιο. Αυτό το είπανε, δεν είναι ψέμα. Στις απολύσεις. Και έχει και άλλη επίπτωση. Η ΟΛΜΕ δεν είναι. Εμείς δεν είμαστε όλοι που λέμε ότι είμαστε μια ιδιαίτερη χώρα. Να σας πω όλες τις επιπτώσεις. Με το ενισχυτικό περιβάλλον, τα βουνά κτλ. Και άρα χρειάζονται πολλοί εκπαιδευτικοί για να καλύψουν. Να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Κοντζηφάκη. Θέλω να πάτε εσείς που είστε έμπειρος και μεγάλος άνθρωπος που λένε συγγνώμη κιόλας. Ναι, αλλά όταν αυτό προβάλλεται ως επιχείρημα βάσιμο. Να μου πείτε με ότι με 600 ευρώ δεν μπορώ, το καταλαβαίνω 100 φορές. Όλα αυτά, καταρχήν δεν υπάρχει κάτι ξεκομμένο. Και τα 600 ευρώ είναι πραγματικότητα, αυτό παίρνει ο εκπαιδευτικός, 600 έως 1400 μέχρι τα 35 χρόνια, αυτό είναι ο μισθός του εκπαιδευτικού. Είναι έτσι. Και εκτός από τις απολύσεις, έχουμε ήδη ανακοινωμένο ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε 2.000 αναπληρωτές. Όταν πέρσι είχαμε 15.500, δηλαδή έχουμε 13.000 συναδέλφους αυτή τη στιγμή απολυμένους. Δεν θα αυξήσει την ανεργία των νέων. Πού θα πάνε οι νέοι επιστήμονες? Πού θα πάνε οι επιστήμονες? Πού θα πάνε τα παιδιά τώρα που, είναι σε τελειώματα πανεπιστήμια? Πού θα πάνε τα παιδιά που μπαίνουν στα πανεπιστήμια? Πού θα πάνε? Πού θα πάνε να διδάξουν? Μπορούμε να είναι Άρα θέλω να πω λοιπόν ένα μέτρο. Συζητάμε για ένα μέτρο μόνο. Το ερώτημα είναι: ένα μέτρο λοιπόν θα θέλει μια ανάγκη ή παίρνουμε για να καλύψουμε την ανεργία? Για τις ανάγκες. Διότι αν είναι να παίρνουμε για να καλύψουμε. Κοιτάξτε, οι ανάγκες. Το θέμα είναι αν παίρνουμε γιατί έχουμε ανάγκες. Αν έχουμε ανάγκες όμως. Και έχουμε δυνατότητα κάλυψη από ένα δυναμικό τοπίο. Και οι ανάγκες προκύπτουν από πραγματική ανάγκη ή επειδή δεν έχει εξορθολογιστεί? Εξαρτάται τι λες ανάγκη στην εκπαίδευση. Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Απίστευτη, τραγική και απίστευτη είδηση. Ακούστε το ρεπόρτερ μας, δεν ξέρω τι δείγμα για την κοινωνική συμπεριφορά είναι αυτή. Αλλά, Δημήτρη. Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά, στην οδό Ασκληπιού στην Κηφισιά, ένας 43χρονος άνδρας διαπληκτίστηκε με μια 45χρονη γυναίκα στον δρόμο. Ο άνδρας αυτός μπήκε στο αυτοκίνητό του και την παρέσυρε και τη σκότωσε και εξαφανίστηκε. Άμεσα προσπάθησαν να τον ακινητοποίησαν πολίτες, κάλεσαν την αστυνομία, έχει συλληφθεί και από ό,τι έμαθα τώρα είναι και σε κατάσταση μέθης. Είναι ένα απίστευτο περιστατικό. Ο άνδρας αυτός, λέμε και πάλι, διαπληκτίστηκε με τη γυναίκα. Ακριβώς. Μάλωσαν στη μέση του δρόμου, μπήκε στο αυτοκίνητο, έβαλε μπρος και πέρασε από πάνω. Μάλιστα. Άπει κανείς. Πάει καλά το πράγμα. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια ένταση αυτό που ζούμε φαινόμενα βίας σε όλη την κοινωνία. Κουλτούρα της βίας είναι πιο έντονο από ποτέ. Έχετε παρατηρήσει πόσο έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που περπατάνε και μιλάνε μόνοι τους? Ναι, αυτό κάτι το δημιουργεί όμως. Υπάρχει μια κοινωνική πραγματικότητα. Προφανώς. Ποια συμβάλλει στο βελτιώσει. Αλλά είναι. Δύσκολα είναι. Σίγουρα. Για να απαντήσετε για τις ανάγκες. Πριν τις ανάγκες, να πούμε το εξής. Γιατί μας δίνεται μια ευκαιρία να συζητήσουμε για την εκπαίδευση και εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό, γιατί εντάξει η γενική πολιτική ατζέντα κυριαρχεί και αυτό δεν αφήνει χώρο να συζητήσουμε. Θέλουμε να βάλουμε το ζήτημα στη βάση του. Θέλουμε καλά δημόσια σχολεία. Έτσι. Και εγώ πιστεύω ότι και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα σχολεία θέλουν καλά δημόσια σχολεία. Εγώ μου κάνει εντύπωση, κύριε Κοτσιφάκη, ότι η ΟΛΜΕ είναι αντίθετη σε όλα τα μέτρα. Να μου πείτε ότι δεν θέλουμε να γίνει έτσι και θέλουμε να γίνει άλλο. Για παράδειγμα, συζητήσαμε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μετά πάμε σε άλλο θέμα, αλλά Θέλω να πω. Τα συνδυάζω αυτά για να σας πω το εξής. Έχουμε ένα συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών που νομίζω, η εκτίμησή μου είναι, ότι υπάρχουν παρατάξεις οι οποίες δεν υπερασπίζονται το καλό δημόσιο σχολείο. Και αυτό είναι το βάθρο. Αλλά τι υπερασπίζονται, κύριε Ρεπούση? Τι μοντέλο θα σας πει κάτι. Να σας πω, όχι. Ας πούμε για παράδειγμα, μου έκανε εντύπωση στο θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Παντού, σε όλα τα κράτη της Οικουμένης, έχουμε συστήματα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Δεν μπορεί στην Ελλάδα να μην έχουμε. Θέλω να ακούσω τη γνώμη του κυρίου Κοτσιφάκη. Γιατί η ΟΛΜΕ είναι αντίθετη στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών? Και αν είναι αντίθετη στο συγκεκριμένο σχέδιο της αξιολόγησης, θα μας πει εκείνη ποιο σχέδιο αξιολόγησης προκρίνει. Πάμε τώρα στο θέμα των κενών και του ωραρίου των εκπαιδευτικών. Είναι αντίθετη στην αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών. Εγώ το κατανοώ αυτό. Τι προτείνει? Λέει να γίνουν διορισμοί. Μα διορισμοί δεν μπορούν να γίνουν. Γιατί δεν μπορούν να γίνουν? Εκ Θεού είναι το μνημόνιο, είναι εκ Θεού δηλαδή. Εκ Θεού είναι το μνημόνιο, κύριε Ρεκούση. Είναι μια συγκεκριμένη πολιτική που θα διαλύσει το δημόσιο σχολείο. Περνάμε μια περίοδο. Εμείς λέμε ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η πολιτική. Να σας πω, κύριε Κοτσιφάκη. Έχουμε μια τέτοια περίοδο που δεν μπορούν να. Εδώ πάμε να έχουμε λιγότερο δημόσιο. Δεν μπορούν να γίνουν οι προσλήψεις. Εσείς θέλετε λιγότερο δημόσιο.
Να σας πω. Εμείς με το να στο δημόσιο είναι δημόσιο σχολείο και δημόσιο νοσοκομείο. Να είστε στην ΟΛΜΕ και θέλουμε να υπάρχει δημόσιο σχολείο και δημόσιο νοσοκομείο. Και δημόσιο κοινωνική πρόνοια. Αφήστε με να σας πω αυτό. Ολοκληρώστε να απαντήσετε. Με το να έχετε αυτή τη στάση, όχι σε αυτό, όχι σε εκείνο και κάνε διορισμούς, δεν με ενδιαφέρει. Μιλήστε. Γιατί δεν μιλάτε για τις αποσπάσεις? Θα μιλήσουμε. Τι έχετε να πείτε για τις αποσπάσεις που γίνονται? Εντάξει, δεν τις κάνετε εσείς, αλλά συνεννείτε. Όχι, βέβαια. Μετά, υπάρχουν εκπαιδευτικοί, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, που δεν κάνουν το ωράριό τους στο σχολείο. Πού το κάνουν? Τι λέτε? Δεν συμπληρώνουν ωράριο, γιατί είναι υπεράριθμοι. Τι λέτε για αυτό το φαινόμενο? Θα πείτε κάτι ή θα πείτε μόνο για την αύξηση του ωραρίου? Γιατί με αυτόν τον τρόπο, κατά την άποψή μου, δεν υπερασπίζεστε ούτε το καλό δημόσιο σχολείο, αλλά ούτε και τα συμφέροντα των εκπαιδευτικών. Με το όχι σε όλα, όχι εδώ, όχι εκεί, όχι στο τρίτο, τελικά έρχεται η λέλαπα και τα αλλάζει τα πάντα. Και ποιος είναι ο αντίλογος από τη δική σας τη μεριά? Το όχι. Υπάρχει άλλος αντίλογος. Καλά, κύριε Κωτσουφάκη. Δυστυχώς, κύριε Δεπούση, πριν από λίγες μέρες είχαμε πάει στη Βουλή και παρουσιάσαμε και τις θέσεις μας και για την αξιολόγηση και για όλα τα ζητήματα. Και έχουμε παρουσιάσει κατά καιρούς τις θέσεις μας και για το θέμα των υπεραριθμιών και για το θέμα της καλύτερης αξιοποίησης των εκπαιδευτικών. Αλλά το Υπουργείο Παιδείας, κανένα Υπουργείο Παιδείας, πολύ περισσότερο το σημερινό, δεν κάθεται να κάνει συζήτηση και διάλογο με τους εκπαιδευτικούς. Εφαρμόζει μια πολιτική η οποία θα διαλύσει το δημόσιο σχολείο και αυτό είναι όλο. Αυτή δεν μπορούμε να την αποδεχτούμε εμείς. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε και δεν είναι δικό μας θέμα μόνο. Είναι θέμα που αφορά όλο τον κόσμο. Η πολιτική που θα διαλύσει το δημόσιο σχολείο, η πολιτική που λέει ότι έδινα 100 ευρώ το 9, ήμουν τελευταία χώρα στον κόσμο και σήμερα δίνω 50, το λέω σχηματικά, έτσι. Είναι πολιτική που θα διαλύσει το δημόσιο σχολείο. Και όλα αυτά τα μέτρα είναι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Μήπως όμως, εγώ δεν υποτιμώ καθόλου εσείς όμως τι κάνετε να υπερασπίσετε το, το οικονομικό καθόλου. Δεν το υποτιμώ, κύριε Κωτσουφάκη. Όμως από την άλλη πλευρά, μοιάζει λίγο μια μονόπλευρη ματιά να βλέπει κανείς τα πράγματα. Να σας πω γιατί. Να σας πω. Λέτε, ας πούμε, πέρσι πήραμε 10.000 αναπληρωτές. Έτσι, μάλιστα. Φέτος σκέφτεται να πάρει. 15. Ήταν πέρσι. 15 ήταν πέρσι. 12.500 φέτος και 2.000 του χρόνου. 12.500 φέτος. Μάλιστα, ωραία. Φέτος σκέφτεται να πάρουν 2 του χρόνου. Μάλιστα. Και η κυρία Ρεπούση λέει ότι είναι 5.000 οι οποίοι έχουν αποσπαστεί. 5 και 2, 7 θα σας πω εγώ. Θα ξεκινήσουμε από αυτό. Καταρχήν είπα και πριν, οι άνθρωποι δεν ξεκινήσουμε από το έχουμε ένα δυναμικό. Να σας το πω έτσι με ειλικρίνεια. Έχουμε ένα δυναμικό που σαπίζει στα γραφεία αντί να ζωντανεύει τα παιδιά. Κοιτάξτε, γιατί. Καταρχήν είναι αυτή μια παλιά, εσύ το δέχεστε, μια παλιά ιστορία. Εμείς δεν αποσπούμε καταρχήν. Η ΟΛΜΕ δεν είναι υπέρ των αποσπάσεων. Η ΟΛΜΕ λέει ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι στο σχολείο. Εσείς που είστε εκπαιδευτικός, δεν παίρνει τον κολλητό από δίπλα σας, από την τάξη και τον πάει στο γραφείο στη Βουλή. Συνεννοείς με τις αποσπάσεις και δια της σιωπής. Δεν μιλάει γι' αυτό. Καταρχήν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αφήστε να ξέρω εγώ γιατί μιλάει η ΟΛΜΕ. Ναι, και εμείς αυτιά έχουμε λοιπόν, και ακούμε. Ναι, οι αποσπάσεις από πίζα σε πίζα, δηλαδή από μια περιφέρεια σε άλλη, είναι σε σχολείο. Όχι, δεν είναι αυτές αποσπάσεις. Δεν μιλάμε, ναι, γιατί μπαίνει πολλές φορές και αυτό. Δεύτερον, οι αποσπάσεις που γίνονται, έτσι τις κάνει το Υπουργείο Παιδείας, ορισμένες από αυτές είναι εκπαιδευτικές. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην έχει εκπαιδευτικό στο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Δεν μπορεί να μην έχει εκπαιδευτικό στο σταθμό συμβουλευτικών νέων. Δεν μπορεί να μην έχει εκπαιδευτικό στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Δεν μπορεί να μην έχει εκπαιδευτικού σε διάφορες. Να πάρει εκπαιδευτικό από τις ειδικότητες που πλεονάζει. Δεν μπορεί να μην έχει. Φιλολόγους και τους φυσικούς. Εκεί είναι άλλο ζήτημα αυτό. Πώς είναι άλλο? Δεν μπορεί να μην έχει εκπαιδευτικού. Πρέπει να είναι και επιμορφωμένο ο εκπαιδευτικό. Θα πάει στο κέντρο. Να επιμορφωθεί. Να πάει και στην επιμόρφωση. Δεν μπορεί να μην έχει εκπαιδευτικού σε κάποιες υπηρεσίες που σχεδιάζουν προγράμματα. Υπάρχουν βεβαίως πληθώρα, η πλειοψηφία θα έλεγα στο Υπουργείο Παιδείας, υπηρεσίες που είναι διοικητικές. Ναι. Εκεί εμείς λέμε να πρέπει να πάνε διοικητικοί. Το έχουμε γράψει και εμένα μας. Πολύ ωραία. Ξέρετε τι γίνεται. Ξέρετε πόσο κόσμο θα αναδειχθεί. Μόλις λοιπόν επιστρέψουν οι εκπαιδευτικοί, όλοι αυτοί που λέτε στα σχολεία, θα προκύψει ανάγκη προσλήψεων. Πώς θα λειτουργήσει το Υπουργείο Παιδείας? Ένα τεράστιο πρόγραμμα κινητικότητας που βρίσκεται τώρα. Φαντάζομαι ότι δόξα τω Θεώ έχει αναγορευτεί από την κυβέρνηση. Εντάξει, εμείς λοιπόν για να θέλετε να μην μας αφορά λοιπόν αυτό πώς θα λειτουργήσει. Θέλετε να μην μας αφορά. Όχι, δεν μας αφορά. Εμείς λέμε λοιπόν ότι δεν είμαστε υπέρ των αποσπάσεων σε διοικητικές θέσεις. Okay. Ναι. Δεν τις κάνουμε εμείς όμως. Δεν τις κάνετε. Εσείς φωνάξτε για να τους αφήνετε να σας τους παίρνουν. Πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας έκανε και μια άλλη. Αυτό που δεν διαμαρτυρήθηκε ούτε η κυρία Ρεπούση ούτε κανείς. Για να ακούσω. Όχι μόνο έβαλε τα θέματα αποσπάσεων, αλλά έβαλε και. Να ακούω πάντως. Έβαλε και δύο υπηρεσίες καινούργιες. Ναι, οργανισμούς, έχω καταθέσει ερώτηση. Στους οποίους μπορεί να αποσπάσει μέχρι 9 χρόνια. Είναι για τους κολλητούς αυτά. Και να παίρνεις τα μόρια του χωριού που είσαι.
Αυτά γίνονται. Καταλάβατε. Αυτά παρότι τα καταγγείλαμε και σε εφημερίδες, πέρασε πολύ ζητά ψηλά. Αυτή την καταγγελία που την έχω ξανακούσει. Δεν είστε ενημερωμένοι. Διότι από τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου εγώ κατέθεσα ερώτηση. Okay, για τότε, διαμαρτυρόμενη. Okay. Και λοιπόν, λέγοντας ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Αλλά το σχολείο με ένα νέο μοντέλο οργάνωσης και ταυτόχρονα παρέμβαση και στο περιεχόμενο και στον τρόπο μετάδοση της γνώσης θα συζητάμε για ψυχολογία. Εκεί λοιπόν είναι ζήτημα. Διότι η κουβέντα που γίνεται, να με επιτρέψετε να πω, είναι υποτιμητική για τη δουλειά του δασκάλου να συζητάμε για τη μία και τις δύο ώρες και για το αν θα μετακινηθεί στο διπλανό σχολείο ή αν θα πάρουμε το νέο επιστήμονα να το στείλουμε εκεί που έχει ανάγκη. Να σας πω κάτι. Να επιτρέψετε πάρα πολύ. Είναι υποτιμητικό είναι αμυγός για το. Αμυγός. Δηλαδή, αν τα παιδιά αύριο από 22-23 γίνουν 27-28-30, δεν έχει σχέση, με το πώς εκπαιδευτικοί υπάρχουν. Σας αρέσει έτσι όπως είναι το σχολείο? Όχι βέβαια. Εμείς βλέπουμε, έχουμε κάποιες προτάσεις συγκεκριμένες. Παρότι η κυρία Λεπούστη δεν τις ξέρει. Όχι, δεν είπα. Ό,τι προτάσεις έχετε κάνει, τις ξέρω όλες. Ξέρω όμως επίσης και για ποια ζητήματα δεν μιλάτε καθόλου. Ό,τι θέλετε να μιλήσετε. Εσείς, κύριε Κωτσουφάκη, θα ρίξετε ότι έχετε την κοινωνία με το μέρος σας. Ελάτε για να προχωράμε. Εμείς λέμε ότι το σχολείο πρέπει να αλλάξει. Δεν το λέμε τώρα, το λέμε διαχρονικά. Και κάνουμε και συγκεκριμένες προτάσεις. Για πώς πρέπει να αλλάξει το σχολείο, πώς δεν πρέπει. Σε εκπαιδευτικούς θα αλλάξει όμως. Ναι. Πώς πρέπει να αλλάξει το σχολείο, πώς πρέπει να μην στηρίζει το σχολείο στην εξεταστική γνώση, σε δεξιότητες μόνο, αλλά πρέπει να δίνει μια ευρύτερη γνώση. Και ευρύτερη παιδεία. Αυτά λέμε. Δεν είμαστε υπέρ του φροντιστηρίου, είμαστε κατά των φροντιστηρίων. Λέμε ότι πρέπει το δημόσιο σχολείο να έχει πρόσθετη διδακτική στήριξη το απόγευμα, πρέπει να έχει ενισχυτική διδασκαλία και να καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών. Και σε εξατομικευμένη βάση ακόμα. Αυτό θέλει όμως εκπαιδευτικούς. Να που λέμε λοιπόν οι ανάγκες είναι σχετικό με το τι θες να κάνεις. Μάλιστα. Να πω μια κουβέντα. Μια κουβέντα για να πω όμως αυτό που είπε η κυρία Λεπούση. Δεν ήθελα να απαντήσω. Για να αξιολόγηση. Δεν ήθελα να αποφύγω κάτι. Αν και στη Βουλή κάναμε μια ολοκληρωμένη τοποθέτηση. Πάντα όταν τοποθετήσει σε κάτι, δεν τοποθετήσει φιλοσοφικά. Στο θέμα τη αξιολόγηση και μέσα στην Ομοσπονδία υπάρχουν διαφορετικέ αντιλήψει, απόψει, ένα ευρύτερο φιλοσοφικό παιδαγωγικό ζήτημα. Όμω εδώ μπροστά μα έχουμε ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που φτιάξει η κυβέρνηση. Έχει συνδέσει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού με, με την μισθολογική βαθμολογική εξέλιξη και μάλιστα έχει βάλει ποσοστά. Λέει, κύριε Λιριτζή, όσο και να πάρει καλά, όσο και να πάρει. Πρέπει να είσαι πάνω από ένα ποσοστό. Πρέπει να είσαι πάνω από τον κύριο Κωτσουφάκη, να τον πατήσει τον κύριο Κωτσουφάκη, να είσαι πάνω από το ποσοστό. Να είσαι πάνω από το ποσοστό αυτό. Γιατί και αν είμαστε 100 εκπαιδευτικοί και οι 80, ας πούμε, βαθμολογηθήκανε με ένα βαθμό καλό, οι 20 θα πάνε στον άλλο βαθμό. Οι 20 θα πάνε το κλιμάκιο. Άρα είχαμε πατήσει, κύριε Λιτζή. Γιατί είχαμε αφήσει. Γιατί να με ξεπεράσετε, κάτι θα κάνετε με ξεπεράσετε. Να μου εξασφαλίσετε ότι εσεί που είστε. Μα δεν σα εξασφαλίζω τίποτε. Η Δημοκρατία δεν θα με πατήσετε με άπομαι αριστερό, να το κάνουμε αυτό. Ακούστε. Και αυτό υπάρχει με το επιθεωρητικό δίκαιο. Εγώ έζησα τα τελευταία χρόνια με τη συμμετοχή και των συνδικαλιστών να διαλέγονται εκπαιδευτικοί κατώτερων δυνατοτήτων και χωρίς αξιολόγηση. Για να τοποθετηθούν ως διευθυντές σε σχολεία κτλ. Και να διαλέγονται για λόγους που έχουν σχέση με την κομματική τους ταυτότητα. Αυτό θα το σπάσει. Αυτή είναι η αξιολόγηση που γίνεται. Αυτή είναι. Όταν βάζει συνέντευξη μέσα, όταν βάζει συνέντευξη. Όταν βάζει συνέντευξη, έτσι αυτή θα είναι η αξιολόγηση. Δεν είναι, δεν έχει. Να τελειώσουμε με το θέμα τη αξιολόγηση. Να τελειώσουμε με το θέμα τη αξιολόγηση. Όχι για την απεργία που γίνεται μέσα στις εξετάσεις. Γιατί. Δεν ξέρω αν η Ολμές αισθάνεται ότι πραγματικά έχει την κοινωνία με το μέρος της. Τελειώσει και με την αξιολόγηση, και με την αξιολόγηση. Ναι, αλλά λέτε πράγματα τα οποία... Θα απαντήσετε και αυτό είναι αξιολόγηση. Σήμερα συνδέει λοιπόν, αυτό είναι η πραγματικότητα. Τι αξιολόγηση θέλετε εσείς, δηλαδή να αξιολογεί το άλλος και να μην έχει καμία επίπτωση το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Δεν συζητάμε φιλοσοφικά, κύριε Ρεπούση. Όχι, συζητάμε πραγματικά. Μα έχει γίνει νομοθετήσει κυβέρνηση, δεν συζητάμε τίποτα. Δεν συζητάει κυβέρνηση με κανέναν. Σας ερωτώ, η αξιολόγηση πρέπει να έχει κάποιο αποτέλεσμα? Είναι γενικά συζήτηση. Κάνα πρακτικό αποτέλεσμα. Συζητάμε για την αξιολόγηση. Αυτό λοιπόν που έχει σχεδιαστεί. Όχι, δεν συζητάμε για αυτό που υπάρχει. Αυτό που θα αξιολογηθεί με Α, με αυτόν που θα αξιολογηθεί με Β, Γ, Δ, Ε, γιατί έχει 5 κατηγορίες, να μην έχει καμία επίπτωση στη βαθμολογική του εξέλιξη. Δεν λέει αυτό όμως ο νόμος. Λέει ότι. Πού τον ξέρετε τον νόμο? Πώς να ξέρω τον νόμο, έχει ψηφιστεί ο νόμος. Ο νόμος έχει ψηφιστεί για την αξιολόγηση. Αυτό που ψηφίστηκε είναι η αρχή διασφάλισης. Όχι, όχι, λέω τον νόμο του 40-24 που στηρίζει την αξιολόγηση. Εσείς θέλετε να έχει επίπτωση το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ή δεν θέλετε? Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί λένε. Ο εκπαιδευτικός που είναι καλύτερος από τον άλλον δεν θα έχει καμία ανταμοιβή. Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί λένε. Δεν είναι δικό μας αυτό. Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί λένε. Η UNESCO και οι διευθυντές των εκπαιδευτικών ότι δεν πρέπει να έχει επίπτωση στην οικονομική και στην υπηρεσιακή εξέλιξη. Μα υπάρχει σύστημα αξιολόγηση. Δεν έχει καμία επίπτωση. Τι αξιολόγηση έχει επίπτωση? Εσείς το παιδί το βάλετε το δικό σας καθηγητή, ο οποίος
Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Από το 1974 και από το 1980 δεν υπάρχει κανένα σύστημα αξιολόγηση. Τίποτα δεν υπάρχει. Ο καθένα κάνει τι θέλει. Λέω, αν πηγαίνει, ακόμα και ένα εκπαιδευτικό που ξέρει τα πράγματα στο σχολείο, αφήνει το παιδί του να το εκπαιδεύσει, ένα συναδελφό να μου αλλά κοιτάξτε, στο σχολείο. Το σχολείο και η μάθηση και η εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι δείχτε και αριθμοί. Είναι άνθρωποι που πάλονται με στην τάξη, που κουβεντιάζουν. Και αυτό είναι η εκπαίδευση. Δεν μπορεί λοιπόν δεν μπορεί με δείκτες και αριθμούς. Δεν μπορεί το συνέστημα και η διδασκαλία, η σχέση των ανθρώπων να μετρηθεί με νούμερα. Εδώ είναι και οι αρμόδιοι που λένε. Λοιπόν, μια κουβέντα δεν είμαστε λοιπόν, επιχείρηση. Η εκπαίδευση δεν είναι επιχείρηση. Μία κουβέντα. Εγώ θέλω αντιστεκόμαστε αυτού να την κάνουν επιχείρηση. Όπως και κάθε συνδικάτο, θα πρέπει να είναι ουσιαστικό συνομιλητή για τι αλλαγέ που χρειάζονται στην εκπαίδευση. Όταν ο συνομιλητή υπάρχει όμω. Δεν λέω ότι φταίτε μόνο εσεί. Όχι, δεν φταίμε εμεί. Δεν υπάρχει συνομιλητή. Σήμερα. Να σας πω, υπάρχει συνομιλητή. Νομίζω ότι πρέπει να είσαστε συνομιλητή. Υπάρχει συνομιλητή σήμερα.